Thank you.
Προχώρησε την επόμενη δύο λόγια για αυτήν την ομοθετική διοργάνωση που διοργανώνεται μαζί με το. Το μπάσκετ είναι και πάλι στην Μεγαλόπολη. Η προσπάθεια των τοπικών παραγόντων ευωδόθηκε και με τη συνδρομή του Δήμου, ο οποίος πραγματικά στηρίζει όλες τις προσπάθειες της Ένωσής μας για την προβολή, ανάπτυξη και καταξίωση του μπάσκετ στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Μας έδωσε τη δυνατότητα σήμερα να φιλοξενούμε τέσσερες πολύ καλές ομάδες στον χώρο του γυναικείου μπάσκετ, που πιστεύω ότι θα αφήσουμε ικανοποιημένους και τους φιλάθλους αλλά και όλους τους φίλους του αθλητισμού που σήμερα, από ό,τι είδατε κι εσείς, είναι κοντά μας. Η Ελληνική Ομοσπονδία πάντα με γνώμονα την αποκέντρωση του ελληνικού μπάσκετ δίνει εκδηλώσεις στην περιφέρεια και γι' αυτό πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που μας εμπιστεύτηκε και φυσικά να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στον αθλητικό φορέα του Δήμου, στον Δήμαρχο τον κύριο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του, να τους ευχαριστήσω θερμά και να πω ότι ένας Δήμος είναι στη διάθεση του Δήμου προκειμένου να φέρουμε πολλές και μεγαλύτερες εκδηλώσεις μπάσκετ στην πόλη. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά μόλις ξεκινήσαμε αυτό το παιχνίδι, που είναι η κυρία πιστεύω ότι θα πεθεί μεταξύ των Ιωαννίνων και της Πάτρας, αλλά είναι πολύ όμορφο και το θέμα που μας δίνει ο Πελασγός, που εγώ θα πω, θα το μιλήσω να πω, ότι είναι η νέα δύναμη του γυναικείου μπάσκετ στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο.
Thank you.
Thank you.
σίγουρα και ο Βρύνος καθηγητής στο γραφείο της αγωνική ομάδα των Ιωαννίδων με τον Απόλλων Πατρών. Δεν πιστεύετε ότι θα αγωνίσετε στον αγαπητέ της. Πέσε και στην έδρα της. Ναι, αυτό ναι. Δεν γίνεται να πιστεύουμε στα κορίτσια, γιατί πιστεύουμε και γι' αυτό κιόλας τα κατεβάσουμε στο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ μικρά ηλικιακά, δεν έχουν εμπειρίες. Οι άλλες ομάδες που έχουν έρθει και ηλικιακά είναι μεγαλύτερες, αλλά έχουν και εμπειρίες από τα πρωτάθλημα. Βάζουμε και αυτό το τίτλο στην ομάδα για να μην έχουμε και με άγχος. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τόσο ψηλά. Έχουμε βάλει. Έχουμε κάνει το σχεδιάγραμμά μα.